Τρόμος και φόβος επικρατεί στη σκέψη και μόνο πως μπορεί μία ακόμη κακοκαιρία στη χώρα μας να φέρει την καταστροφή. Και βέβαια η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες πράγματι που υπάρχουν, έτσι ώστε με τους εργαζόμενούς της και τα μηχανήματά της να μπορεί να ανοίξει κήτες, επιχειρούν σε γέφυρες, σε ρέματα, σε ποτάμια και σε δύσβατες δύσκολες περιοχές. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τη μάχη αυτή τη δίνουμε όλοι μαζί. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια. Πάνω απ' όλα είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Δεν πέρασε άλλωστε μεγάλο διάστημα από την κακοκαιρία Ντάνιελ, που σφυροκόπησε περιοχές της Θεσσαλίας, βυθίζοντάς τες κυριολεκτικά. Ακόμα και σήμερα οι περιοχές αυτές δεν έχουν ανακάμψει, με τα προβλήματα να είναι τεράστια. Ακόμα στο σημείο των ζαχλοριτήκων, στη γέφυρα των ζαχλοριτήκων, έχουμε κατολίσθηση, δηλαδή ουσιαστικά λάσπες και χώματα που έχουν φύγει από το κομμάτι του Καμένου Βουνού και έχουν κλείσει το ένα ρεύμα προς Αθήνα της Νέας Εθνικής Οδού και κάποια μικρά σημεία στην παλιά τα οποία τα καθαρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γενικά με την βροχόπτωση τη συγκεκριμένη είχαμε προβλήματα και στο κομμάτι της Ζήριας, όχι πολύ σημαντικά όμως, και προς την μεριά του Λαμπυρίου. Τώρα μια νέα κακοκαιρία χτυπά τη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε από τη Δυτική Μακεδονία και εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και της Βόρειας Πελοποννήσου. Να πούμε ότι σήμερα θα επικεντρωθεί η κακοκαιρία κυρίως στα βόρεια, κεντρικά και βορειοανατολικά. Από αύριο θα ανακατευτεί πάλι που λέμε ο καιρός και θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές. Να πούμε για τις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί ότι το νερό που θα πέσει δεν θα είναι της ποσότητας του Ντάνιελ που πέρασε, αλλά ήδη όπως είναι η περιοχή επιβαρυμένη και δεν μπορούν να προφηθούν τα νερά αυτά, θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έλαβαν μια σημαντική απόφαση να αδειάσουν το φιλετρινό φράγμα στη Μεσσηνία ώστε να αποφευχθεί η υπερχείλησή του. Στην Κορινθία σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση τις μεσημβρινές ώρες. Μάλιστα στο Κιάτο έπεσε χαλάζι μεγάλης διάρκειας. Η ατμοσφαιρική διαταραχή της ανώτερης ατμόσφαιρας, η λεγόμενη ψυχρή λίμνη που ευθύνεται για την κακοκαιρία, αύριο θα πλήξει έντονα τον Νότιο Ιόνιο, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.